δυνατό το κομμάτι της ψυχολογίας στον αθλητισμό, δυνατό στο ποδόσφαιρο και ειδικότερα όταν έχουμε να κάνουμε με μικρά παιδιά. Συμφωνείτε? Συμφωνώ. Πάρα πολύ βασικό να ξεκινάμε από μικρές ηλικίες. Κομμάτι της ψυχολογίας στον αθλητισμό. Πέστε μου λίγο, σήμερα τι έγινε εδώ στην Κατερίνη, τι ενημέρωση κάνατε στους γονείς? Κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με θέμα της τάσης των γονέων και πώς αυτή επηρεάζει την αθλητική επίδοση των παιδιών μας. Πιστεύετε ότι παίζει σημαντικό ρόλο η συμπεριφορά του γονέα στο παιδί? Παίζει το σημαντικότερο ρόλο και μάλιστα όσο πιο μικρή ηλικία, τόσο πιο πολύ μπορούμε να επηρεάσουμε το παιδί μας. Αυτό προοδευτικά φθήνει όσο το παιδί μας μεγαλώνει, αλλά έχουμε δώσει το στίγμα μας. Εσείς, επειδή ξέρω ότι είστε μέλος στην ομάδα έτσι γενικότερα του ΠΑΟΚ, πάνω σε αυτό το τομέα έχετε κάνει κάποιες ενημερώσεις και στους προπονητές πώς πρέπει να φέρονται στα παιδιά και πώς να κατευθύνουν τους γονείς πάνω σε αυτό το κομμάτι? Βρισκόμαστε σε συνεχή συζήτηση. Δηλαδή, αν προκύψει κάτι, πάντα θα το συζητήσουμε σε επικοινωνία. Δεν έχουμε κάνει κάτι επίσημο, ας πούμε, ημερίδα προς τους προπονητές, αλλά η επαφή μας είναι άμεση και καθημερινή. Οπότε, οτιδήποτε προκύψει, το λύνουμε μαζί, συνεργατικά. Ο Κυριάκος, ο Αλεξανδρίδης, είπε ότι και ποδοσφαιριστής να μην βγει, από τη στιγμή που θα είναι στις ακαδημίες, πρέπει να βγει ένας σωστός άνθρωπος. Τι ρόλο παίζει η ψυχολογία σε αυτό το θέμα? Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που αναφέρετε, γιατί δίνουμε εμείς το σημαντικό βάρος στην προσωπικότητα του παιδιού. Άρα για μας στόχος είναι ένα παιδί να δημιουργήσει μια σωστή, ισχυρή προσωπικότητα, να αποκτήσει δηλαδή εφόδια μέσα από τον αθλητισμό που θα χρησιμοποιήσει στην κοινωνία αργότερα στη ζωή του. Επειδή μιλάμε πάντα για κοινωνία, μιλάμε για ψυχολογία, μιλάμε για πράγματα που εδώ στη χώρα μας είναι λίγο ταλαιπωρημένα αυτή την εποχή. Πέστε μου λίγο, πόσο σημαντικό ή πόσο δύσκολο είναι στη δική σας τη δουλειά να περάσετε σε αυτά τα παιδιά που καθημερινά κλονίζονται από διάφορες καταστάσεις οι γονείς τους, την ηρεμία ώστε να έρχονται ήρεμα και αυτά στο γήπεδο? Το κομμάτι της ψυχολογίας στην Ελλάδα είναι λίγο πίσω. Τώρα βέβαια που αρχίσουμε και το αναπτύσσουμε λίγο περαιτέρω, βλέπω ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη και από τους γονείς αλλά και τα παιδιά, τα οποία σιγά σιγά παίρνουν πρωτοβουλία και μας πλησιάζουν. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι τους ανακουφίζει η ενασχόλησή μας με αυτό το κομμάτι της ψυχολογίας. Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Στην αρχή μας φάνηκε κάπως πρωτόγνωρο, αλλά στην πορεία είδαμε ότι έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη το έχουμε ακόμα και οι γονείς. Οι δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε ως Έλληνες τώρα επηρεάζουν τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο? Δυστυχώς επηρεάζουν, γιατί ένας αθλητής είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος και κάποια σημαντική γεγονότητα ζωής, όπως είναι η απώλεια, ένας θάνατος, μια οικονομική δυσκολία στο σπίτι που θα τη βιώσει όλη η οικογένεια μαζί, θα επηρεάσουν την ψυχολογία του. Άρα είμαστε εκεί να βοηθήσουμε και ένα παιδί και σε αυτό το κομμάτι συμβουλευτικά, δηλαδή στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων. Όχι μόνο να προσπαθούμε στην μεγιστοποίηση τη απόδοση. Κλείνοντας έτσι την σύντομη κουβέντα μας, θα ήθελα να μου πείτε αν τελικά αυτό το κομμάτι δείχνει ότι έχει θετικό πρόσημο, γιατί είναι ένα καινοτόμο έτσι κομμάτι που έχει βγάλει η ΠΑΟΚ. Έχει θετικό πρόσημο και είστε ευχαριστημένοι από όλα αυτά που βλέπετε, ότι πραγματικά κάτι αλλάζει με αυτό που κάνετε? Βεβαίως, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και εγώ και όλοι οι ΠΑΕΠΑΟΚ πλέον που κάναμε τον απολογισμό όλη τη χρονιά. Και πολύ καλή ανταπόκριση έχουμε από τα παιδιά και από μικρές ηλικίες. Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα συνειδητοποιημένα, ειδικά στο κομμάτι μας ΠΑΕΠ, αυτό που βλέπω εγώ ήδη με προσοχή που έχω μαζί τους και από τους γονείς, αλλά και γενικότερα στις άλλες ακαδημίες που έχουμε επισκεφθεί, υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη στο να αγγίξουμε αυτό το κομμάτι. Και όντως το πρόσημο είναι θετικό. Οπότε συνεχίζουμε. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.